Ειλικρινά, μακριά από εμάς η όποια κρίση για την κομματική σας τοποθέτηση, την οποία δεν κρύψατε, είναι απολύτως σεβαστό δικαίωμα του καθενός. Και γι' αυτό μιλάω με στοιχεία, για να μην αμφισβητούνται. Ούτε μας αφορά το γεγονός ότι ισοκομματικά στη Νέα Δημοκρατία ανήκετε στη φράξια του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό δεν είναι κάτι μυστικό. Κάνετε λάθος. Τον κύριο Γεωργιάδη δεν το γνωρίζω κοινωνικά μόνο. Αν με δει στον δρόμο, μπορεί να με αναγνωρίσει. Μπορεί. Όλα αυτά δεν αφορούν αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και από μένα μακριά να θεωρήσω ότι επειδή έχετε κομματική ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή πολιτικά κινείστε. Ναι, θεωρώ ότι κινείστε για την διερεύνηση αλήθειας. Εγώ είμαι βουλευτής, ρωτώ εδώ, είμαι μέλος της Εξεταστικής Με κομματική ταυτότητα και εκλεγμένη με λίστα την τελευταία φορά. Όχι, ξέρετε, εξελέγει το Σεπτέμβριο με Σταυρό και μετά ακολουθήθηκε η σειρά εκλογής με λίστα. Άρα έχετε κομματική ταυτότητα και καλά κάνετε, είμαι υπέρ. Είμαι βουλευτής, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Εσείς είστε εδώ ως μάρτυρας και απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Άρα δεν έχουν σχέση τα πολιτικά φρονήματα για να τα λύσουμε. Δεν μας αφορά αυτό το ότι είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι υπερασπίζεστε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Είστε πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, με ποσοστό εκλογής 70%. Είστε ένα εξαιρετικά δραστήριο σωματείο από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχουμε εδώ ως προς τις καταγγελίες προς τους εισαγγελείς για κακοδιαχείριση τα δύο τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω παλιότερα. Τα τρία τελευταία χρόνια. Παλιότερα το σωματείο σας προέβαινε σε αντίστοιχες καταγγελίες ή όλα έβαιναν καλώς και η καταστροφή εντός εισαγωγικών ξεκίνησε, κλιμακώθηκε και ολοκληρώνεται επί ημερών αυτής της κυβέρνησης? Και ξέρετε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Σας το ρωτάω αυτό γιατί για την περίοδο πριν το 2015, δύο τουλάχιστον πορίσματα, ΣΔΟΕ και ΣΕΙΠ, καταγγέλουν σημεία και τέρατα στη διαχείριση του ΚΕΛΠΝΟ. Και αυτό είναι στα πορίσματα, δεν είναι δική μας κρίση. Μάλιστα. Όταν είδατε αυτά τα στοιχεία στα πορίσματα, προβήκατε σε ανάλογες ενέργειες? Μάλιστα. Καταρχήν, αν υπάρχουν στοιχεία σε πόρισμα, σημαίνει ότι υπάρχει ήδη έλεγχος που έχει διενεργηθεί. Συγγνώμη, αν γίνετε συνάδελφοι, λίγο πιο σιγά, σας ευχαριστώ. Εάν υπάρχουν στοιχεία σε πόρισμα, καταρχήν αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι, άρα εμείς δεν έχουμε να σφέρουμε τίποτα άλλο. Εσείς ως σωματείο εργαζομένων, ως εργαζόμενοι, δεν θελήσατε να συνεισφέρετε σε αυτή την υπόθεση? Συνεισφέρουμε τα τρία τελευταία χρόνια, διότι παραβιάζεται η νομοθεσία. Πιο πριν ήταν άλλη νομοθεσία. Οι εκθέσεις αποδεικνύουν ότι υπήρξαν. Ρωτήστε ολοκληρωμένα, να απαντήσω ολοκληρωμένα. Το πώς θα ρωτάω, κύριε Μάρτιν. Δεν με έχετε αφήσει να απαντήσω τότε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Ξαναλέω. Το Σωματείο Εργαζομένων δεν μετέχει στη διοίκηση και δεν έχει ούτε συμμετοχή συνεδριάζει Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε παρακολουθεί. Με έχετε ρωτήσει, δεν με έχετε αφήσει να απαντήσω. Μιλάτε όλοι μαζί. Άρα να απαντήσω εγώ, γιατί δεν με αφήσατε. Δεν θα μιλάτε πάνω μου, γιατί πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά. Άρα να με αφήσετε να απαντήσω. Ως εκ τούτου, ό,τι λαμβάνουμε γνώση. Ό,τι λαμβάνουμε γνώση. Ό,τι λαμβάνουμε γνώση. Το δεν καταθέτουμε. Είστε σε τηλεπαράθυρο. Αυτό παλιά, το είπε δημόσιου παλιά, λόγου, όχι δεν... στην Εξεταστική Επιτροπή. Μη μου κάνετε παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Μη μου κάνετε παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν άλλο το νομοθετικό πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο δεν παραβιαζόταν. Τηρούνταν οι τότε νομοθετικές ρυθμίσεις. Άρα εσείς λέτε ρυθμίσεις. Ότι οι εκθέσεις... Τα τελευταία τρία χρόνια που έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο... Τα τελευταία τρία... Θα σας απαντήσω και συγκεκριμένα για συγκεκριμένο πόρισμα. Απαντήστε μου. Τα τελευταία τρία χρόνια που έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και δεν τηρείται και γίνεται εξόφθαλμα και προκλητικό. Γι' αυτό, εσείς και κάνουμε, λέτε, δηλαδή, γι' αυτό και κάνουμε σχετικούς ελέγχους. Εσείς λέτε και έχουμε δηλαδή κάνει καταγγελίες συγκεκριμένες. Τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν στα συγκεκριμένα πορίσματα. Π.χ. πόρισμα σε ΕΥΠ. Είναι αναλυθεί. Π.χ. πόρισμα σε ΕΥΠ. Αυτό σας λέω. Σας λέω παραδείγματος χάρη ότι. Μου λέτε ότι είναι αναλυθεί τα ευρήματα. Απαντήστε μου, ναι ή όχι. Για το πόρισμα σε ΕΥΠ. Για το πόρισμα σε ΕΥΠ. Είναι λανθασμένα, κατά την άποψή μου, 100%. Μάλιστα. Και μάλιστα έχουν ευθύνη οι επιθεωρητές. Και μάλιστα έχουν ευθύνη οι επιθεωρητές. Αυτή είναι διότι ξεκάθαρη απάντηση. Έχουν ευθύνη οι επιθεωρητές, διότι δεν λάβανε υπόψη ουσιαστικά στοιχεία. Και έχουν πείτε κάνει τέτοιο λάθος που πείτε μέχρι και άλλο. Για μειοδοτικό διαγωνισμό έχουν στείλει 20 παιδιά στον εισαγγελέα, διότι η κυρία Καβαδία λέει κάνανε λυπή τεκμηρίωση. Δηλαδή έχει τρεις προσφορές. Λες ποια είναι η χαμηλότερη. Πού είναι η λυπή τεκμηρίωση, μου τη λέτε. Την αξία των σύντομων. Των λιτών απαντήσεων. Είμαι σύντομος και λιτός, αλλά διακόπτομαι λοιπόν, συστηματικά από εσάς από την πρώτη στιγμή. Είμαι σαφής από μένα. Θεωρείτε λανθασμένα τα ευρήματα του πορίσματος του ΣΕΥΠ. Του ΣΕΥΠ. Λανθασμένα και αποδίδει ευθύνες και σε λοιπόν, υπαλλήλους και είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Κάνατε κάποιες καταγγελίες για την εταιρεία Security. Βέβαια. Σωστά. Μάλιστα. Αυτή η εταιρεία από πότε είναι στο ΚΕΛΠΝΟ?
Αυτή η εταιρεία είναι από παλιά, αλλά μέχρι... Όχι, όταν λέτε από παλιά συγκεκριμένα. Από το 2007, 2008. Από το 2007, λοιπόν. Αλλά τότε τηρούνταν οι διαδικασίες. Έκανε καλά τη δουλειά της η συγκεκριμένη εταιρεία και ξαφνικά τώρα, επί αυτής της κυβέρνησης, η εταιρεία προβαίνει σε όλα αυτά η τα οποία καταλήλατε. Η εταιρεία αυτή τα τελευταία δύο χρόνια είναι παράνομη. Η εταιρεία αυτή, λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια παίρνει 70% επί κυρίου Πολάκη παραπάνω. Η εταιρεία αυτή έχει δικαστική απόφαση για να φύγει. Η εταιρεία αυτή έφερε τροπολογία ο κύριος Πολάκης για 10 εκατομμύρια και πρέπει να μας πει ο κύριος Πολάκης γιατί αντί να τη διώξει, την κρατάει, την προστατεύει και παίρνει και 70% παραπάνω επί θητείας του. Από το 2007, και ο κύριος Πολάκης αντί να τη διώξει, καταγγέλλεται εδώ και 3 χρόνια. Η οποία έπαιρνε δουλειές από το 2007. Καταγγέλλεται το Σωματείο Εργαζομένων, ξέρετε γιατί. Γιατί το Δεκέμβριο 2015, που ήταν ο κύριος Πολάκης, μην αναπλήρωτη τα Χριστούγεννα οι εργαζόμενοι, αλλά ήταν πληρωμένη η εταιρεία. Με το που αρχίζει η ερώτηση, αρχίζει και απάντηση. Η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ήταν αυτό, ξέρετε, γιατί, ξέρετε, κύριε Παλωμενάκη, γιατί αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την εταιρεία. Γιατί ήταν πληρωμένη τα Χριστούγεννα του 2015 προς 2016 και εμείς απλήρωτοι. Η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα είναι σε ισχύ ή έχει πέσει είναι από τα δικαστήρια. Είναι σε ισχύ. Είναι σε ισχύ. Παρότι προσπάθησε πάρα πολύ και η εταιρεία και η διοίκηση του Κελπνό, αλλά είναι σε ισχύ. Γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση, γιατί παραβιάζεται η δικαστική απόφαση, ενώ υπάρχει τέτοια απόφαση, ο κύριος Πολάκης έφερε τροπολογία να νομιμοποιήσει και δαπάνες 10 εκατομμυρίων. Προς Θεού. Στο πόρισμα του ΣΕΗ με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου, πολύ πριν την καταγγελία σας, 25 Νοεμβρίου του 2015. Στις σελίδες από 5 έως 11, μάλιστα, το Σώμα Επιθεωρητών περιγράφει την προσπάθειά του να λάβει από το Κέλπνο, να πάρει, έχει ζητήσει, να πάρει έγγραφα. Επί 8 μήνες, από τις 19 Δευτέρου του 2015 έως τις 30 Δεκάτου του 2015, ζητάει επί 8 μήνες να πάρει έγγραφα. Περιγράφονται με γλαφυρό τρόπο οι προσπάθειες που γίνονται, αυτές οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις παράδοσης. Έχει το μαξιλαράκι, μισό λεπτό. Ορίστε. Ναι. Μισό λεπτάκι να πιω στο μαξιλαράκι, δεν ξέρω αν δημιουργώ πρόβλημα. Περιγράφονται λοιπόν σε 6 σελίδες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται να έρθουν στα χέρια των επιθεωρητών τα έγγραφα αυτά. Περιγράφονται διεξοδικά, 21 φορές έχει ζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, τα έγγραφα αυτά δεν δίνονται επί 8 μήνες. Θέλετε να μας απαντήσετε καταρχάς ως πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων για την άρνηση των υπηρεσιών του Κέλπνο να δώσουν αυτά τα στοιχεία στους επιθεωρητές? Φυσικά το επιθυμώ. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό θεωρείτε ότι γινόταν με δική τους πρωτοβουλία, των υπηρεσιών δηλαδή, ή δεχόντουσαν από κάπου κάποια καθοδήγηση. Μάλιστα. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Κέλπνο συμμορφώθηκαν και συνεργάστηκαν πλήρως. Ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι του πορίσματος, έχει κατατεθεί και συμπληρωματικό έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει ότι υπήρχε πλήρης συμμόρφωση και είναι λανθασμένη η συγκεκριμένη παρατήρηση του ΣΕΙΠ. Και αυτή είναι λανθασμένη. Είναι πάρα πολύ λανθασμένη η παρατήρηση. Εδώ το πόρισμα του ΣΕΙΠ αυτό έφτασε να λέει ότι δεν έχει το Κελπνό αρμοδιότητα για τον καρκίνο. Όταν με το 33-70 του 2005 το Εθνικό Αρχείο Ενοπλασιών έχει ενταχθεί. Και αυτό έγινε με πολιτική σκοπιμότητα και το ξέρουμε όλοι. Μόνο και μόνο προκειμένου να απενταχθεί το έργο τη κυρία Λίνα Νικολοπούλου. Είναι πολύ εύκολο το ΕΑΝ να ξέρετε και το καταγγέλλω αυτό. Το ΕΑΝ πάρα πολύ κατατέθηκε αυτό και είναι στον κύριο Πολάκη, ολοκληρώθηκε το ΕΑΝ. Ακούστε τι σας λέω, είναι σημαντικό για τη δημόσια υγεία. Το ΕΑΝ που λέτε ότι δεν υπάρχει, ήταν ΕΣΠΑ, κατατέθηκε και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2015, με αυτή τη θητεία αυτού του Υπουργείου, έγινε η έκθεση παράδοσης, ήταν όλα ok και έχουμε το έγγραφο και σας καταθέτω της υπεύθυνης που λέει ότι από τότε η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία δεν έχουν κάνει τίποτα για την υποβοήθηση, γιατί στα ΕΣΠΑ ξέρετε υπάρχει ρήτρα βιωσιμότητας, πρέπει να στελεχώσεις και σε υποδομή και σε προσωπικό μετά και δεν έκανε τίποτα. Άρα όταν ο κύριος Πολάκης ψάχνει να βρει το ΕΑΝ,
να πάει να δει τον καθρέφτη και τις ευθύνες. Αλλά σε αυτό το κομμάτι. Όχι, είναι δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να είναι δημόσια υγεία. Προχώρησε σε διαδικασία απένταξη στο κελπνό μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους. Προκειμένου να στοχοποιηθεί η κυρία Λίνα Νικολοπούλου Στουρνάρα και αυτό που κάνει είναι απιστία εις βάρος του δημοσίου. Απενταγμένο έτσι. Με πρωτοβουλία του απεντάχθηκε και καλείται το δημόσιο να δώσει εκατομμύρια πίσω. Είναι για έργο το οποίο το είχε παραλάβει. Καταλάβετε ότι είναι κομικά όσα λέτε. Κομικά. Εγώ έτσι το λέω. Κομικά. Αυτό το λέω. Για πού το λέτε αυτό? Σε εσάς. Σας το επιστρέφω. Σας το επιστρέφω. Την υγεία σας, αλλά δεν έχουμε τέτοια σχόλια. Να σταματά ερώτηση. Να πέρα, η απάντηση δεν μπορεί να μας αρέσει. Η απάντηση, κύριε συνάδελφε, αρχίζει αυτομάτως μόλις αρχίσει η ερώτηση. Και εσείς είχατε μια παράνοια. Ζήσαμε μια παράνοια σήμερα. Συγκεκριμένα μετάθεση αυτή. Μπορεί μια χαρά να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όχι, δεν είναι θέμα να υπερασπιστεί κανείς τον εαυτό του. Είναι θέμα να κάνουμε τη δουλειά μας και να ολοκληρώσουμε όλοι μας. Έχει έρθει εδώ, έχει ορκιστεί. Όταν δεν μας ακούει, επειδή έχει ορκιστεί, σεβαστείτε τον. Θέλει να πει πράγμα. Έχω ορκιστεί και τα λέω με τα λόγου γνώσεως και με τα λόγου συνειδήσεως του έρθου μου. Ωραία. Άμα δεν μας αρέσει κάτι να μην ακουστεί. Κύριε Παλωμενάκη, κομικά πράγματα το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Κομικά πράγματα το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Δεν έχετε σχέση με την υγεία. Δεν σας ρώτησε κανείς για αυτό. Δεν έχετε σχέση με την υγεία. Δεν σας ρώτησε κανείς για Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών κομικά. Θα απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω. Τι να πω, λυπάμαι. Λοιπόν. Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών κομικά πράγματα. Έχω μπροστά μου ένα. Αυτό το πόρισμα του ΣΕΠ, ναι, δεν αναγνωρίζεται, και πρέπει να επιστρέψει λεφτά το λοιπόν, δημόσιο. Πώς το λέτε σε αυτό? Αυτό το ύφος, ξαναλέω, του δημόσιου λόγου είναι αναγνωρίσιμο και πρέπει ο μέντορας σας να αισθάνεται περήφανο σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στη σελίδα 93 του πόρισματος του ΣΕΠ. Αν δεν το λέγατε με αυτό το ύφος, θα το δεχόμουν καλοπροαίρετα. Καλοπροαίρετα αλλά το λέω. Δεν με πείθετε με το ύφος σας. Είναι λίγο ειρωνικό, αλλά θα ήθελα να μην εκτρέψετε τη συζήτηση σε προσωπική αντιπαράθεση. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου προσωπική. Γιατί σας παρακολουθώ τόσα χρόνια ως δημοσιογράφο από την εποχή της ΕΡΤ. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω. Από το 2004, σας θυμάμαι. Στη σελίδα 93. Είστε πιο στη σελίδα 93 του πορίσματος των επιθεωρητών του ΣΕΙΠ, καταλογίζεται σε εσάς και σε άλλα 8 άτομα. Και για τον ίδιο λόγο σε άλλους 15. Ορίστε. Και για τον ίδιο λόγο σε άλλους 15 σε άλλες επιτροπές. Ότι τα μέλη των επιτροπών συλλογής και αξιολόγησης προσφορών της επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον ιό HIV, αναφέρει εσάς και άλλα 8 άτομα. Πρώτον, δεν πραγματοποίησαν έρευνα αγοράς, αφού δεν αποδεικνύεται η αποστολή προσκλήσεων υποβολής προσφορών, αλλά αξιολόγησαν προσφορές, οι οποίες κατατέθηκαν στην υπεύθυνη του Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού, την κυρία Θεοφυλάτου, η οποία είναι η σύζυγός σας. Όχι την περίοδο δεν αυτή ήταν που την περίοδο, ρωτάτε. Μετέπειτα. Πολλά χρόνια μετά μας επιτρέπεται να γνωριζόμαστε σε κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους και να συνάπτουμε σχέσεις. Άρα τότε όχι δεν ήταν σύζυγός μου. Και το δεύτερο ότι συντάξατε πρακτικά επιλογής ελλιπούς τεκμηρίωσης. Μάλιστα. Αυτά αναγράφει λοιπόν το πόρισμα. Ψευδέστατα. Φαντάζομαι ψευδέστατα και έχω υποβάλει μήνυση. Δεν ολοκλήρωσα. Ψευδέστατα και έχω υποβάλει μήνυση. Φαντάζομαι ότι αυτή η κατηγορία. Ποια είναι η ελλιπής τεκμηρίωση? Τρεις προσφορές και είπαμε ποια είναι η οικονομικότερη. Τι άλλη τεκμηρίωση ήθελε? Αυτή η κατηγορία που σας απευθύνουν περί μη προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Είχε αποστείλει η διοίκηση προσκλήσεων. Φαντάζομαι ότι δεν αφορά τις τριμελείς επιτροπές στις οποίες συμμετείχατε. Μα αυτό σας λέω. Και είχατε. Αφήστε να αφορά τις τριμελείς επιτροπές και είναι πολύ λάθος. Λοιπόν, απέστειλε προσκλήσεις η πρόεδρος μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά στις ήρθαν οι προσκλήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συντήρηση κτηρίου, ήσασταν μέλος της τριμελής. Τρεις προσφορές και ήταν η οικονομικότερη. Επειδή γνωρίζαμε αριθμητική από το Δημοτικό, κυρία Καβαδία, και είπαμε ότι το 5 είναι μικρότερο από το 7 και μικρότερο από το 9. Αυτό είναι ελλιπής τεκμηρίωση. Όταν είναι μειοδοτικό. Στην τριμελή επιτροπή όταν στην οποία συμμετείχατε για τη συντήρηση κτηρίου. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο? Δεν το θυμάμαι, άλλοι δύο υπάλληλοι, αλλά είναι ομόφωνη η απόφαση. Δεν ρωτώ αν ήταν ομόφωνοι ή όχι. Άλλοι δύο υπάλληλοι είναι. Δεν θυμάστε. Εσείς που έχετε άποψη για όλα. Δεν θυμάμαι. Θυμάστε τα πάντα, ξέρετε πόσες επιτροπές έχουν γίνει, δεκάδες. Ναι.
Βρίσκουμε λοιπόν τον το ξαναλέω, βρίσκουμε όταν λοιπόν μια επιτροπή Δρόση, πρέπει να πάρει τον μειοδότη, ποια άλλη μπορεί να είναι η κυρία Καβαδία. Βρίσκουμε τον κύριο Δρόση, ο οποίος μετέπειτα τεκμηρίωση πέρα της χαμηλότερης τιμής. Βρίσκουμε τον κύριο Δρόση πίσω από τις εταιρείες. Άρα αυτό που λέει το ΕΣΕΙΠ για μένα και άλλους 8 και άλλους 9, ούτε εσείς σε μένα μην ανησυχείτε, είναι ψευδέστατο. Τις προσκλήσεις τις είχε καταθέσει, είχε καταθέσει η κυρία πρόεδρος. Και εσείς θα ακούσετε την απάντησή μου. Και εσείς θα ακούσετε την απάντησή μου. Δεν θα με εμποδίσετε από το να απαντήσω. Θα με αφήσετε να δεν θα με εμποδίσετε από το να απαντήσω. Δεν με αφήνετε να απαντήσω ήσασταν για το πόρισμα του ΣΕΙΠ. Επομένως, όταν οι προσκλήσεις είναι από την πρόεδρο με απόφαση του ΣΟΥ, τι έρευνα αγοράς να κάνουν οι υπάλληλοι, κυρία Καβαδία. Δεν υπάρχει λόγος να θυμάμαι. Ήταν άλλα δύο. Μα γιατί να το θυμάμαι. Ξέρετε σε πόσες επιτροπές έχω μετάσχει εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Για τη συγκεκριμένη δεν είχα κανένα λόγο, αλλά σας λέω ότι πάντα είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Έχετε εσείς να μου τα πείτε τα άτομα. Βρίσκουμε τον κύριο Δρόση πίσω από τις εταιρείες και τη συντήρηση του κτηρίου με 11 έως 12,5 το μήνα. Επίσης ήμουνα σε επιτροπή μαζί με την κυρία Ειρήνη Κυριάκη, τη σύμβουλο του κυρίου Ξανθού, και για το πρόγραμμα είχε στην κυρία Λίνα Νικολοπούλου του Νάρα. Και όλα γίνανε καλά. Ρωτήστε τη σύμβουλο του κυρίου Υπουργού, άμα θέλετε, μία από όλες που θυμάμαι. Εγώ ρωτώ και εσείς απαντάτε. Βρίσκουμε λοιπόν. Εσείς ρωτάτε και δεν με αφήνετε να απαντήσω, αλλά εγώ θα απαντήσω. Βρίσκουμε λοιπόν τον κύριο Δρόση πίσω από τις εταιρείες συντήρησης του κτηρίου. Με ναι, όντως ο κύριος Δρόσης πριν παντρευτεί την αδελφή της κυρίας Σοφιλάτου, λοιπόν, πριν με γνωρίσει 10 χρόνια, είχε ανεξάρτητη επιχειρηματική δράση. Εκεί αναφέρεστε. Είχε ανεξάρτητη επιχειρηματική δράση από το 2008. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, λοιπόν, ο οποίος εσείς είπατε ότι στη συνέχεια έγινε ο άντρας της αδερφής της συζύγου σας. Δεν το λέω. Μετά από 3 χρόνια. Εσείς το είπατε, δεν το επικαλούμε εγώ. Άρα, όταν ξεκίνησε να έχει συνεργασία, δεν είχε καμία σχέση. Ήταν αυτός που πείτε. Και η σύζυγός μου επίσης δεν ήταν τότε στο Κελπνό. Προσλήφθηκε μετά από 2 χρόνια. Μεταξύ πόσων άλλων καταφέρνει να αναδειχθεί μειοδότης και για την υπόθεση της συντήρησης και για την υπόθεση της συντήρησης. Πάντα κατελάχιστο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του Κελπνό, ήταν 3 για αυτοί οι οποίοι κατέθεταν προσφορές. 3. Κατά ελάχιστο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά σίγουρα ήταν μίνιμουμ 3. Έγινε διαγωνισμός ή προσφορές. Λόγω του ότι το Κελπνό ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού. Γιατί είπατε ότι έγινε ένας πρόχειρος διαγωνισμός. Ναι, θέλετε γιατί να μας το περιγράψετε. Σας το είπε και ο κύριος Μάρδας πριν, ότι τότε το Κελπνό, επειδή εξαιρούταν από το δημόσιο λογιστικό, ακολουθούσε. Είπατε κάτι για τα. Το ξέρω. Σας λέω επομένως όμως ότι γινόταν πρόχειρος διαγωνισμός για όλες τις προμήθειες και δαπάνες του Κελπνό. Τι σημαίνει πρόχειρος διαγωνισμός, πείτε μας εμείς που δεν έχουμε την. Με συλλογή 3 προσφορών. Με συλλογή 3. Ένας μόνο διαγωνισμός. Δηλαδή, θέλω να πω, ο ενδιαφερόμενος πώς το μάθαινε. Εξ όσων γνωρίζω, υπήρχε ένα μητρό προμηθευτών από τις ήδη προηγούμενες συνεργασίες. Το οποίο το τηρούσε το Γραφείο Προμηθειών. Άρα, παραδείγματος χάρη, χρειαζόμασταν κάτι το οποίο να έχει σχέση με κτηριολογική υποδομή και με συντήρηση. Λέγαμε όταν ήταν η ανάγκη του 2013, που σωστά επομένως ήταν όλες τις διαδικασίες, όπως είπαμε στην αρχή. Λοιπόν. Ποιοι έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με το Κελπνό, βρίσκαμε το 2008. Ναι. Ανεξάρτητα ο κύριος Δρόσης, πριν προσληφθούν και η μία κυρία και η άλλη ήταν κυρία. Ήταν μόνο 3 αυτοί που είχαν κάνει τέτοιες δουλειές. Τότε ήταν μειοδότης. Ήταν μόνο 3. Επικοινωνούσαμε και του λέγαμε. Καταθέτεις μια προσφορά γι' αυτό. Ο αριθμός 3 πώς προκύπτει, εγώ θέλω να καταλάβω πώς. Έτσι είναι η πρόχειρη. Δεν το ξέρετε, κυρία Καβαδία. Έτσι είναι η πρόχειρος διαγωνισμός. Κατελάχιστον 3 ερωτήσεις, 3 προσφορές. Για να το μάθουμε και εμείς που δεν το ξέρουμε. Και πάντα μειοδοτικός. Τι συζητάμε τώρα. Και πάντα μειοδοτικός. Και ο του θαύματος ο κύριος Δρόσης τύχε να είναι πάντα μειοδότης. Δεν ήταν ο του θαύματος, λοιπόν, ήταν μειοδότης. Εντάξει. Τι εντάξει, λοιπόν, αφού ήταν μειοδότης. Ο κύριος Δρόσης λοιπόν ήταν πάντα ομοιοδότης. Πάμε παρακάτω. Θεωρώ ότι ήταν ικανός στη δουλειά. Θέλω λοιπόν λίγο να πάμε στους 23. Μας είπατε κατά λέξη, το έχω σημειώσει, ότι οι 23 πήγαν στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν, δεν είπα προσλήφθηκαν. Εξωτερικοί συνεργάτες. Ξέρουμε είπα ότι τι σημαίνει εξωτερικοί είπα ότι η διοίκηση έκανε την ανάθεση σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη. Είχαν συμβάσεις έργου και όχι συμβάσεις εργασίας. Εγώ δεν είπα καθόλου για συμβάσεις. Είπα ότι είχαν αναθέσεις έργου. Αναθέσεις έργου. Όχι συμβάσεις. Πώς δικαιολογείται το να παίρνουν υπερορίες.
Α, είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει εξαιτική νομοθέτηση του Αρείου Πάγου, ναι, ότι ανεξάρτητα με το ποιον τρόπο απασχολείται κάποιος εργαζόμενος, ναι, δεν μπορεί να είναι δεύτερος όσον αφορά την αντιμετώπιση. Έχει τα ίδια δικαιώματα και φυσικά, ναι, αυτό δεν έχει σχέση όμως με το ίδιο σύμβασή του κτλ. Ναι. Επίσης, σας λέω ότι και σήμερα οι 700 εξωτερικοί συνεργάτες από το Κερπνό πληρώνονται... περίοδο. Μα υπάρχει, εγώ δείχνει την αντιστοιχεία. 700 εξωτερικοί συνεργάτες πληρώνονται υπερορίες και πληρώνονται και ασφαλιστικές κρατήσεις από τον οργανισμό. Τι σας κάνει εντύπωση? Ποιος ανέθετε καθήκοντα? Η διοίκηση. Μήπως έπρεπε να κάνει υπερορίες και να μην τους πληρώνουμε? Η διοίκηση ανέθετε καθήκοντα. Πάντα η διοίκηση. Όχι, γιατί πέρασαν από εδώ πρόεδροι. Έτσι δεν είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πέρασαν πρόεδροι, οι οποίοι μας δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία γνώση για αυτού του είδους τη συμβάση. Βάσει εσωτερικού κανονισμού, ναι, μόνο η διοίκηση μπορεί να αναθέτει καθήκοντα. Ο πρόεδρος δεν είναι μέλος της διοίκησης. Ο πρόεδρος είναι κεφαλή της διοίκησης κατ' εξοχήν. Συμφωνούμε σε αυτό. Άρα μας λέτε ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι που πέρασαν και κατέθεσαν ότι δεν ήξεραν τίποτα για αυτές τις προσλήψεις, μας είπαν ψέματα. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Τι μας λέτε? Σας λέω πάρα πολύ συγκεκριμένα, ναι, ότι η κυρία Κρεμαστινού είπε ότι δεν υπήρχε... Δεν είμαι ανέφερα την κυρία Κρεμαστινού, σας λέω υπήρξαν άνθρωποι. Σας λέω εγώ. Ωραία, θα με υποδείξετε πώς θα απαντήσω. Πείτε μου. Σας είπα ότι η κυρία Κρεμαστινού είπε ότι η επιθετία της δεν υπήρχε σχετική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και σας είπα ότι στην 28η και 33η απόφαση 2008 υπήρχε αξιοδότηση στον πρόεδρο να αποφασίζει χωρίς επαναφορά το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Άρα ορθώς επιθετίας κυρίας Κρεμαστινού δεν επανήλθε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και επίσης σας είπα ότι από τη στιγμή που πληρώνονται μέσω της μισθοδοσίας, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο, και μόνο με ένταλμα Προέδρου μπορεί αυτό το πράγμα να πάει και στην τράπεζα να υλοποιηθεί, είναι αντικειμενικά, είναι εκ των πραγμάτων, είναι εκ των όνου κάνευ ότι υπάρχει η έγκριση και γνώση Προέδρου. Η άρα κυρία Κρεμαστινού σας είπε όλες, ότι πού να θυμάται 20 χαρτιά μπροστά στα εκατομμύρια. Ωραία. Και έχει δίκιο η κυρία Κρεμαστινού, γιατί άρα είχε πολύ λέτε σοβαρό έργο και δεν έπρεπε να ξέρει ότι για 20 εξωτερικούς συνεργάτες μετά από 5 χρόνια θα γίνει χαμός. Άρα μας λέτε ότι όλοι και όλες στη διοίκηση γνώριζαν για αυτούς τους εξωτερικούς συνεργάτες, γνώριζαν για τη μισθοδοσία τους μέσω Κελπνό και κανείς δεν... Τεκμέρεται. Τεκμέρεται από τις υπογραφές. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ποιος τους έλεγχε αν εκτελούσαν τα καθήκοντά τους? Τους εξωτερικούς συνεργάτες, ναι, και με αναθέσεις έργου, ναι, συνήθως τους έλεγχε το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, μάλιστα, προκειμένου να προχωρήσει μετά στην αποζημίωση. Υπήρχε παρουσιολόγιο για αυτούς τους ανθρώπους? Θα σας πω. Mm-hmm. Θα σας πω. Την ενημέρωση το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης την είχε από τον οικείο επιβλέποντα όπου ήταν ο καθένας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι στο Υπουργείο, κάποιος τον υποπτεύει στο Υπουργείο. Για όσους ήταν στο Υπουργείο, υπήρχε από εκεί, κάθε φορά προκειμένου η οικονομική διαχείριση να προχωρήσει την αποζημίωση, mm-hmm, υπήρχε επικοινωνία και βεβαίωση ότι ο Χ, ο Ψ, ο Πουλής, για να μην πω άλλο όνομα, λέω το δικό μου, ναι, παρέχει προσηκόντως τις υπηρεσίες. Άρα και επομένως, λέτε, δηλαδή, να αποζημιωθεί κανονικά. Καταλαβαίνω, υπάρχουν καταστάσεις αναλόγως με το σε ποια θέση ήταν ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε ένας από αυτούς τους εξωτερικούς συνεργάτες. Σε κάθε θέση ο υπάρχει, εκεί λοιπόν, εποπτεύων, ωραία, το πώς το τηρεί, αν είναι με καταστάσεις, αν βεβαιώνει με ένα έγγραφο συνολικό ή οτιδήποτε κάνει, είναι δική του ευθύνη. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν πάνε υπάλληλοι. Αυτό είναι Όταν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έγγραφο που να πιστοποιεί ποιες ώρες δούλευαν, τι αντικείμενο είχαν, εμείς τι πρέπει να σκεφτούμε? Τον τρόπο που πιστοποιεί, ναι, κάθε χώρος το πώς γίνεται, εάν παραδείγματος χάρη γίνεται με επικοινωνία, ή αν γίνεται με τηλεφωνικά, ή αν παίρνει μια κατάσταση και λέει γίνεται έτσι, ή αν γίνεται με παρουσιολόγια, την έχει την ευθύνη και το επιλέγει ο χώρος στον οποίο παρέχει την εργασία. Ξαναλέω λοιπόν, παραδείγματος χάρη, όταν δεν υπάρχουν, και στα νοσοκομεία που έχουμε διαθέσει οι ΔΑΧ υπαλλήλους και όχι εξωτερικούς συνεργάτες, εάν κάποιος είναι σε μια κλινική, από την κλινική θα ξέρει μετά το Κερπνό εάν ο πουλής προσηκόντως παρέχει υπηρεσίες ή όχι. Εσείς θέλετε να ξέρετε αν οι συνάδελφοί σας δουλεύουν κανονικά ή αν κάποιοι πληρώνονται, αμείβονται χωρίς να παρέχουν έργο? Φαντάζομαι φυσικά και θέλω να το ξέρω. Όταν δεν υπάρχουν και τέτοια θα το καταγγέλαμε. Έγγραφα, όταν δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, μα που δεν να πιστοποιούν. Δεν καταλάβατε. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο, ναι, το οποίο να καταγγέλει μη προσήκουσα παροχής εργασίας από κάποιον. Ναι. Άρα δηλαδή, ναι, ο πουλής διατίθεται κάπου, mm-hmm, και η κυρία Καβαδία τον εποπτεύει. Mm-hmm. Η κυρία Καβαδία έχει την ευθύνη, mm-hmm, να ενημερώσει στο Κελπνό ότι ο κύριος Πουλής τώρα ή για το χύψη χρονικό διάστημα
δεν παρέχει τις υπηρεσίες του. Εφόσον δεν υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφο για μη ενημέρωση, ναι. Δεν υπάρχει ενημέρωση μη παροχής εργασίας, θεωρεί η υπηρεσία, γιατί δεν μπορεί να μυρίζει τα νύχια της, ότι όλα καλώς. Άρα την ευθύνη λέτε, την δηλαδή, έχουν αυτοί στους οποίους παρέχεται η εργασία. Άρα μας λέτε ότι κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος για παράδειγμα μπορούσε να έχει διατεθεί από το Κελπνό στον Υπουργό Υγείας, ο προϊστάμενός του ήταν ο Υπουργός Υγείας. Θα έστελνε μόνο τις απουσίες του, όχι τις παρουσίες. Άρα το γεγονός. Και δεν είχε στείλει ποτέ απουσίες. Κανένας δεν είχε στείλει ποτέ απουσίες. Ότι όλοι ήταν κανονικά στη δουλειά. Που σημαίνει ότι όλοι ήταν προσιτώντος να παρέχουν την εργασία. Πείτε μου κάτι. Και παρήχανε πραγματική εργασία αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να αναφερθώ σε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 12729 31/5 του 2013. Σε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ξαναπείτε μου. Ορίστε. Ξαναπείτε μου την ημερομηνία. Είναι η πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 12729, 31/5 του 2013. Μάλιστα. Λοιπόν, οι συμβάσεις αυτές... Για εξωτερικούς συνεργάτες είναι αυτή η πρόσκληση ενδιαφέροντος. Πρόκειται να απασχολήσει συνεργάτες πάσης κατηγορίας. Μάλιστα. Οι συμβάσεις αυτές που έγιναν τότε... Αν έχετε δίκιο, ήταν πάσης κατηγορία. Έληξαν αυτό. Δεν το είχα πει, σωστό. Ναι, πάσης κατηγορίας. Το έχω μπροστά μου. Γιατί ήταν χορηγικά. Έληξαν αυτοδίκαια το Μάιο του 2014. 31/5 του 2014 δεν ήταν συμβάσεις, ήταν συνεργασίες. Οι συνεργασίες αυτές έληξαν τα χορηγικά 31/5 του 2014 και κανείς δεν έχει αποζημιωθεί έκτοτε με χορηγικά προγράμματα, ούτε βρίσκονται στη μισθοδοσία έκτοτε. Πότε είπατε έληξαν 31/5 του 2014. Του 2014. Γιατί τότε 13/1 του 2014 γίνεται εκ νέου προκήρυξη βάσει των ίδιων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί ήταν άλλο έτος το 2013, άλλο το 2014. Την πρώτη που μου λέτε ήταν για το 2013, η άλλη ήταν το 2014. Ναι. Ήταν σε ισχύ όμως. Ήταν πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία επικαιροποιούνταν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, γιατί αν μπει στο site του Κελπνό... Η οποία πρόσκληση ενδιαφέροντος του 2013, 31/5 του 2013, μας είπατε ότι έληξε τον... Όχι, δεν είπα η πρόσκληση. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν είχε λήξει. Μου είπατε πότε έληξε η απασχόληση με τα χορηγικά προγράμματα. Και σας είπα, τα χορηγικά προγράμματα όλα λήξαν 31/5. Αυτές ήταν ανοιχτές προσκλήσεις, δεν είχαν ημερομηνία λήξης, παρά μόνο το 31/5/14. Γι' αυτό και θα δείτε ότι κάποιο άτομο έχει απασχοληθεί για έναν ανθρωπομήνα, μόνο το Μάιο. Όμως, για να υπάρχει συνεχής ενημέρωση, γιατί ξέρετε, σε ένα site, άμα μπεις τώρα και είναι 6 μήνες πριν η ανάρτηση, δεν θα τη δεις, θα έχει κατέβει πάρα πολύ. Υπήρχε ανανέωση και επικαιροποίηση της πρόσκλησης για να υπάρχει ενημέρωση και να μην υπάρχει υπόνοια ότι πηγαίνει στο μιλητό. Αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Θέλω να σας ρωτήσω. Την έχετε, γιατί είμαι στη δικογραφία, σε αυτά που έχουμε απαντήσει ως υπηρεσιακή. Ποια είναι τα κριτήρια, γιατί δεν αναγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ξέρετε, δεν έχουμε αξιολόγηση βιογραφικά από τη διοίκηση. Αξιολόγηση βιογραφικού. Κατάθεση βιογραφικού και αξιολόγηση από τη διοίκηση. Δεν θα έπρεπε να αναγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ότι χρειάζονται συγκεκριμένα κριτήρια. Κατατίθεται βιογραφικό στη διοίκηση και γίνεται αξιολόγηση από εκεί. Και από εκεί και πέρα η διοίκηση ήταν και επιστήμονες και είχαν διοικητική εμπειρία να κρίνουν. Άρα δηλαδή πήγαιναν κάποια βιογραφικά στη διοίκηση και η διοίκηση αποφάσιζε. Εάν θα προσλάβει και ποιους θα προσλάβει. Δεν ήταν πρόσληψη, ήταν εξωτερικοί συνεργάτες. Ζητούσε μετά βεβαίωση για το ότι υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα από τα χορηγικά και εν συνεχεία γινόταν η έναρξη της συνεργασίας. Αυτές οι προκηρύξεις συζητήθηκαν μεταξύ των εργαζομένων. Θέλω να πω, εσείς ως πρόεδρος ασχοληθήκατε τότε με αυτές τις προκηρύξεις. Τις είδα, αλλά ήξερα ότι είναι για εξωτερικούς συνεργάτες, δεν αφορούσε τους εργαζόμενους. Όχι. Ξέρω ότι κατά καιρούς υπάρχουν πολλές προκηρύξεις. Άλλες είναι με ειδόχου μεσοπής, άλλες είναι με συμβάσεις έργου και άλλες είναι. Σε μια περίοδο όμως που η ανεργία ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Εσείς μαθαίνατε ότι προκηρύσσονται κάποιες θέσεις για εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν θα σκεφτόσαστε να πάρετε ένα γνωστό σας και να του πείτε, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα πάρουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Προσλαμβάνουμε κόσμο. Θέλω να πω, αυτό θα ήταν κάτι πολύ λογικό. Οι γνωστοί μου ενδιαφέρονταν, επειδή με ρωτάτε ατομικά. Όχι μόνο εσάς, δεν είναι προσωπικό, ενώ και άλλοι εργαζόμενοι. Θα σας πω. Ταυτόχρονα τρέχανε προκηρύξεις για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι δικοί μου γνωστοί ενδιαφέρονταν περισσότερο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνω το εύλογο του ερωτήματός σας, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε μία κατάθεση παραπώνου, όχι ένσταση προσφυγής, ότι κάποιος έκανε αίτημα ή κατέθεσε βιογραφικό να απασχοληθεί σε αυτά τα χορηγικά προγράμματα και δεν επιλέγει προκειμένου κάποιος άλλος να επιλεγεί, ο οποίος μπορεί να είχε ένα βίσμα. Γιατί αυτό τώρα αυτή τη στιγμή εξετάζουμε.
κανείς δεν έχει παραπονηθεί. Άρα ευλόγως θεωρώ ότι όχι, δεν υπήρχε κάποια περίπτωση που να μην προτιμήθηκε γιατί κάποιος άλλος έπρεπε να ευνοηθεί. Εσείς όσο... επειδή είπατε για τις χορηγίες, εσείς δεν είχατε ακούσει κάτι εκ μέρους της κυρίας Πολύζου για τα υπόλοιπα χορηγιών. Αυτό το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα. Ξέρω ότι η κυρία Πολύζου, όποτε υπήρχε από τη διοίκηση κάποιο άτομο προκειμένου να συνεργαστεί, έκανε το σχετικό έλεγχο και βεβαίωνε από τα χορηγικά προγράμματα εάν υπάρχουν διαθέσιμα. Και βεβαίωνε κάθε φορά ότι υπάρχουν διαθέσιμα και μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό, γιατί όταν μιλάμε για 170.000 σύνολο σε 3.270.000 τα διαθέσιμα χορηγικά, ναι, τα 170 χωράνε. Σας έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν αδιάθετα ποσά 5 χρόνια μετά? Υπήρχε πρόγραμμα. Θέλω να πω εσάς, δεν απορρίσατε? Και όχι, δεν απορρίσα. Δεν κάνατε μία κρούση και να πείτε, ρε παιδί μου, στη δομή που είμαι εγώ, για παράδειγμα, χρειάζομαι κόσμο. Ξέρω ότι υπάρχουν αδιάθετα. Δεν απορρίσα. Θα σας πω. Γιατί, για πείτε. Πρώτον, για να το καταλάβω. Μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα, η στελέχωση της δομής ήταν επαρκέσταση σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Mm. Δυστυχώς, υπολειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια. Πάλι τα τελευταία 2 χρόνια. Μα είναι αντικειμενικό αυτό. Είναι αντικειμενικό αυτό. Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν καθημερινά και στην αξιοπιστία σας που ήδη. Έχετε υπονομεύσει την αξιοπιστία σας. Όχι, κύριε Παλωμενάκη, μιλάω με κριτήρια και μιλάω με στοιχεία. Σαν καραμέλα, σαν υποδό συνέχεια. Με ρωτάει η κυρία Καβαδία και απαντάω. Ο κόσμος έχει αντίληψη. Μην προσπαθείτε να με εμποδίσετε από το να απαντήσω. Ο κόσμος έχει αντίληψη. Σας το λέω ευθέως. Όχι, εσείς δηλαδή θέλετε, να υπονομεύσει την αξιοπιστία. Εσείς θέλετε να είναι υπονομευμένοι, διότι προφανώς δεν σας συμφέρουν αυτά που λέω. Αλλά είστε πρόεδρος, κύριε Παρομενάκη, δεν έπρεπε να είστε μεροδικός. Για αυτό που είπατε. Κυρία Καβαδία, μέχρι 31/5/14. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι υπήρχαν διαθέσιμα, διότι υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται προγραμματισμός. Εξ αρχής υπήρχαν 5 χρόνια στα οποία είχε τεθεί πλάνο προκειμένου αυτά τα άτομα, όποια ήτανε, να βρεθούν και να απασχοληθούν σύμφωνα με τις τότε ανάγκες. Το 2013 και 2014 υπήρξε μεγάλη ανάγκη να υπάρξουν προγράμματα δημόσιας υγείας και παρεμβάσεις. Τα ξαναλέω. Mm-hmm. Χρήστες ευδοφλέβων ναρκωτικών ουσιών που υπήρχε μεγάλος εμπολασμός. Ελονοσία. Άρα αυτό τεκμηριώνει το ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν προγράμματα από το Κελπνό και το Υπουργείο. Ήταν κάτι σύνηθες. Και, και επίσης θέλω να σας υπάρχουν... πω το ότι υπάρχουν 3.270.000 τον Ιούνιο του 19, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φαγωθούν τσακ μπαμ μέσα σε ένα εξάμεινο το 2019. Το 2009. Δεν είναι κακό. Ότι δεν υπήρχαν ανάγκες τις οποίες μπορούσε να καλύψει εννοώ το Κελπνό. Εννοώ ότι η διοίκηση κάθε φορά... Οι ανάγκες καθημερινές. Η διοίκηση κάλυπτε τις ανάγκες του και από τις μαρτυρίες. Η διοίκηση κάλυπτε τις ανάγκες. Θέλω να πω ότι να μένουν 5 χρόνια αδιάθετα. Έκανε μετρημένη και να χρήση. Από το 8 στο 13 για να πληρωθούν φυσικά, κάποιοι άνθρωποι. Έκανε μετρημένη χρήση. Δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Όχι, δεν ευλογεί. Θα σας πω το εξής. Έκανε μετρημένη χρήση και κατά την άποψή μου σοφή χρήση. Διότι φανταστείτε να είχε φάει αυτά τα χορηγικά. Σοφή χρήση. Φανταστείτε αυτά τα χορηγικά να είχαν αναλωθεί κατευθείαν μέσα σε 2 έτη. Και το 2013 και 2014, που υπήρξε έκρηξη προβλημάτων στη δημόσια υγεία, να μην υπάρχουν χορηγικά, να μπορέσουν άνθρωποι, εξωτερικοί συνεργάτες, να στελεχώσουν διοικητικά προγράμματα και να μπορέσουν να γίνουν τα προγράμματα αυτά. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα προγράμματα γίνονται με διοικητική υποστήριξη από ανθρώπους. Δεν υπάρχει βολονταρισμός στη δημόσια υγεία, δηλαδή θέλω κάτι να γίνει και θα γίνει επειδή το θέλω. Εσείς μας λέτε δηλαδή, ότι υπήρχε πρόβλεψη, ήταν πρόβλεψη και χρηστή διαχείριση από τις τότε διοικήσεις, για να το συνοψίσουμε. Να μην αναλώσουν όλα τα λεφτά κατευθείαν. Να μην αναλώσουν και να τα κρατήσουν σταδιακά για ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν. Στο μέλλον θα προκύψουν κάποιες, και πολύ καλά κάνανε. Κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες με μεταπτυχιακό στα οικονομικά της υγείας, σας λέω ότι και επιστημονικά πράξανε το ορθότατο. Μάλιστα, ωραία. Μόνο που δεν αποδεικνύεται ότι το πράξανε έτσι. Και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις κρίνονται, ξέρεις. Έχετε δίκιο, κρινόμαστε όλοι και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Μόνο που δεν αποδεικνύεται ότι το πράξανε έτσι. Και να σας πω ότι λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών, εσείς το ισχυρίζετε αναπόδεικτα. Εσείς το ισχυρίζετε αναπόδεικτα. Κάλυψε 17 θέσεις απευθείας τηλεφωνία από τα προγράμματα. Πείτε μου κάτι, από πού είναι η καταγωγή σας? Οικογενειακή. Ναι, ναι, από πού κατάγεστε? Από το Μακαρίτη, τον πατέρα μου, από την Κέρκυρα. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Είμαστε και συντοπίτες. Από πού είστε, Πτανήσια ή Κέρκυρα? Κέρκυρα. Από πού? Εγώ από τους Αγίους 10. Εντάξει, και εγώ από το Δήμος Αχιλλείου. Από το Χλωμό. Μάλιστα. Νότια εγώ. Χαίρομαι πολύ. Δεν το λέγαμε νωρίτερα. Μα το επίθετο με παρέπεμπε. Και η μητέρα σας?
Η μητέρα μου είναι γέννημα θρήμα Πασαλιμανιώτισσα και έχει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μήπως υπάρχει σας κάνω για μανιάτσι κριτικό. Κάποιο είδους βεντέτα κριτική, γιατί σε όλες σας τις απαντήσεις φέρνετε τον κύριο Πολάκη. Όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Καθόλου βεντέτα. Εγώ μιλάω με στοιχεία και ο κύριο Πολάκη με βρίζει γιατί θέλει να με εκφοβήσει. Αλλά δεν πρόκειται να με εκφοβήσει. Και κάθε φορά που υβρίζει θα του κάνω αγωγή. Εκτό θέματο και τα ίδια. Καθόλου στοιχεία προσωπική βεντέτα. Ο κύριο Πολάκη βρίζει. Εγώ μιλάω η όποια προσωπική και οι καταγγελίες στην δικαιοσύνη διερευνώνται ήδη στην προκαταρκτική. Η όποια προσωπική βεντέτα μείνει έξω από αυτή την επιτροπή. Ακούστε να σας πω κάτι. Βρείτε τα αλλιώς αν έχετε άλλου είδους βεντέτα. Πολάκης, αλλά εδώ παραδείγματος χάρη, επειδή βλέπετε τη σκοπιμότητα. Όχι, δεν θα μιλήσω, δεν θα έκανε 17 προσλήψεις για τη Λακωνία, λοιπόν, κάνοντας χρήση του προσφυγικού προγράμματος. Δηλαδή, έχει πρόβλημα η Λακωνία το προσφυγικό. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Μια τελευταία ερώτηση. Αλλά ο κύριος Πολάκης πήρε πόρους άλλης σκοπιμότητας. Πήρε πόρους άλλης σκοπιμότητας για να καλύψει υπερκτές ανάγκες. Δηλαδή, τι πήγε να κάνει ο κύριος Πολάκης. Για να κάνει καλό, πήρε πόρους άλλης σκοπιμότητας. Ενώ οι άνθρωποι για να κάνουν καλό, πήρε πόρους αυτής της σκοπιμότητας. Ακούστε με λίγο. Είστε ένας νέος άνθρωπος με ικανότητες, με πτυχία. Σας ευχαριστώ. Αδικείτε τον εαυτό σας. Όταν πολλές φορές, αφήστε με, ως Κρίστολε, αφήστε. Καλοπροαίρετα τον εαυτό του. Διαφωνώ. Αδικείτε τον εαυτό σας όταν πολλές φορές μιλάτε με άλλο καπέλο. Και μένω όχι. Εδώ. Έχω καπέλο και υπηρεσιακό και έχω καπέλο και όσον αφορά στα 28 εργαζομένου. Χρόνια κάτι που και επανεκλέγομαι επί 4 θητείες. Και επανεκλέγεστε. Αυτό δείχνει με 70%. Ότι έχετε ικανότητες. Γιατί όπως βλέπετε τους υπερασπίζομαι με πάθος, αλλά έχοντας πάντα κατά νου το δίκαιο και το νόμο. Με πόθο και πάθος. Λοιπόν, όχι με πόθο, με πάθος και με το δίκαιο. Όταν έχουμε δίκαιο, με πάθος. Μιλάτε με άλλο καπέλο γιατί αδικείτε τον εαυτό σας. Όταν ο κύριος Πολάκης τελευταία ερώτηση. Επειδή καταγγέλλω παρανομίες που τον αφορούν, σταματήστε να ακούσετε την ερώτηση. Βλέπω, κύριε Πουλή, σταματήστε να ακούσετε την ερώτηση. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και κάθε φορά που θα με συγκοφορεί, θα υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Εκπτώσεις δεν κάνω για την ηθική μου. Επειδή είμαι 38 χρονών, δόξα τω Θεώ, έχω όλα τα χρόνια να πηγαίνω στα δικαστήρια. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στην ηθική μου και στην αξιολόγηση του εαυτού μου από τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε και πίστα πολύ εύκολα. Έχετε όλο το πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Βλέπω ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα στην αντιμετώπιση των οροθετικών. Μάλιστα. Και γιατί δουλεύω να 10 χρόνια. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν έβγαιναν τα ονόματα και οι φωτογραφίες των γυναικών αυτών στη δημοσιότητα, μάλιστα, όταν εξευτελίζονταν οι οικογένειές τους, μάλιστα, όταν τις απομόνωναν στα υπόγεια του Κορυδαλού, όταν υπήρχε επιχείρηση σκούπα για τις οροθετικές γυναίκες, η οποία έλαβε και χώρα λίγο πριν τις εκλογές του 12. Όταν συνεργείο του Κέλπνο πήγαινε σε χωριό στο οποίο ζούσε οροθετική γυναίκα, ζούσε το παιδί της οροθετικής γυναίκας και το εξέταζε μέσα στο σχολείο του. Εσείς ως Σύλλογος Εργαζομένων αντιδράσατε, βγάλατε κάποια ανακοίνωση. Μάλιστα. Πότε. Μάλιστα. Πότε. Ακούστε λοιπόν. Πότε. Τον Μάιο του 2012, ναι, στις 10 ημέρες που είχε γίνει αυτή η ιστορία, όσον αφορά τη διαρροή των στοιχείων των οροθετικών 32, αν θυμάμαι καλά, γυναικών, φυσικά, και είχαμε βγάλει και δελτίο, είχα βγει προσωπικά και στη τηλεόραση, στους συναδέλφους σας τότε στην ΕΡΤ, στην κυρία Κατσίμη και στον κύριο Αρβανίτη, στην, ναι, πρωινή εκπομπή. Μάλιστα. Και είχαμε τοποθετηθεί ως εργαζόμενοι και είχαμε πει. Ημερομηνία θυμάστε, κύριε Πουλή. Αν θυμάμαι καλά, Μάιο του 2012. Ήταν μετά τις εκλογές, κύριε Πουλή. Ποιος, το Μάιο. Η ανακοίνωσή σας. Όχι, όχι, δεν ήταν μετά τις εκλογές. Η ανακοίνωσή σας ήταν μετά τις εκλογές, κύριε Πουλή. Όχι, δεν ήταν μετά τις εκλογές. 6 Μαΐου. Όχι, όχι. 6 Μαΐου ήταν οι εκλογές. Ακούστε, και εδώ τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε εδώ, επειδή έχετε κάνει ερώτημα. Στο Σωματείο Εργαζομένων, χάρη στο οποίο σταμάτησε η διαρροή των οροθετικών φωτογραφιών. Σας ρώτησα πότε αντιδράσατε. Πότε ημερομηνία. Στις 10 ημέρες. Συγκεκριμένη ημερομηνία, κύριε Καλαμαρία. Κάλαμε ανακοίνωση και βγήκα και είπα, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, θα το απαντήσω αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Πείτε. Βγήκαμε και είπαμε ότι αν δεν σταματήσει η διαρροή των στοιχείων των οροθετικών, δεν θα γίνονται έλεγχοι υγειονομικοί. Μετά την ανακοίνωσή μας αυτή, τότε σταμάτησε η διαρροή. Δείξαμε μεγάλη ευαισθησία για αυτό το θέμα, κυρία Καβαδία. Βγήκα προσωπικά, βγάλαμε και ανακοίνωση ως σωματείο. Και χάρη σε αυτή την παρέμβαση και μόνο,
σταμάτησε η διαρροή των στοιχείων. Η διαρροή των στοιχείων όμως, γιατί δεν είχε φωτογραφίες το Κελπνό, δεν έγινε ούτε από το Κελπνό, δεν έγινε ούτε από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έγινε από την εισαγγελία και μάλιστα τότε να ξέρετε ότι υπήρχαν γνωμοδοτήσεις της εισαγγελίας που ερχόντουσαν στους εργαζομένους του Κελπνό και έλεγαν οι γνωμοδοτήσεις αυτές ότι για λόγους διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να γίνεται δημοσιοποίηση των στοιχείων. Οι εργαζόμενοι όλοι, ιατρικό, νοσηλευτικό, ψυχοκοινωνικό, διοικητικό προσωπικό, ποτέ δεν δώσανε στοιχεία. Ενημερώσανε δεν κατηγόρησε κανείς το Κελπνό για κάτι τέτοιο. Και έρευνα που το έγινε για τους εργαζομένους του Κελπνό μπήκε στο αρχείο. Το δεδομένο είναι ότι γυναίκες πέθαναν. Απευθύνεστε στον άνθρωπο. Γυναίκες πέθαναν με το στίγμα αυτό. Και εμείς συμπαρασταθήκαμε στις γυναίκες αυτές και απευθύνεστε στον άνθρωπο που με την υπογραφή του βγήκε ανακοίνωση και αυτοπροσώπος βγήκε στα κανάλια. Στα κανάλια βγήκε αυτοπροσώπος, σε μένα απευθύνεστε. Μετά τις εκλογές. Εμείς δεν κοιτάμε εκλογές στις 10 μέρες αφού είχε ξεκινήσει η διαρροή και παρότι υπήρχαν εισαγγελικές. Συγγνώμη, υπήρχαν εισαγγελικά έγγραφα που λένε ότι θα έπρεπε να σταματήσει. Θα έπρεπε να σταματήσει. Να συνεχίσει η διαρροή. Βγάλαμε ανακοίνωση. Όχι. Κάναμε παρέμβαση, κυρία Καβαδία. Κάναμε παρέμβαση. Σας καλώ να δείτε. Όχι ποτέ εκ των υστέρων. Δεν είναι εκ των υστέρων καθόλου. Σας καλώ να ζητήσετε το αρχείο από τη συναδέλφου. Κύριε Γιωργαντά, ψάξτε, δείτε την ημερομηνία που βγάλατε ανακοίνωση. Στις 10 ημέρες κάναμε ανακοίνωση και παρέμβαση. Κάνετε την οποία παρέμβαση και αυτό δεν θα το στερήσετε. Είναι τίτλος τιμής από τους εργαζομένους. Δεν το στερώ κανένα. Κύριε Μάρτυρα. Χάρη στην παρέμβαση αυτή σταμάτησε η διαρροή των φωτογραφιών. Έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας, κύριε. Ο σύλλογος εργαζομένων έβγαλε ανακοίνωση. Εμείς βγήκαμε μπροστά και σταμάτησε. Περιμένουμε να μας πείτε και να μας αναγνωρίσετε ότι κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε. Χάρη σε εμάς, χάρη σε κανέναν άλλον. Κάνατε αυτό που έπρεπε. Καθόλου λοιπόν, το κάναμε κανονικότατα και χάρη σε εμάς σταμάτησε. Η παρέμβασή μας ήταν αποτελεσματική. Πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο, και κύριε Μάρτυρα. Κρίμα που δεν αναγνωρίζετε ότι μόνο οι εργαζόμενοι του Κελπνό πάνω σε αυτό είχαν παρέμβαση λοιπόν, και ήταν στην πρώτη γραμμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχετε το λόγο. Κρίμα, δεν έχετε το λόγο. Κρίμα κυρία Καβαδία. Κύριε Γεωργαντά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε αντιληφθεί πώς δίνει τις απαντήσεις ο Μάρτυρας.